Τι εννοείς Μπέλα μου ότι έπαιξε, τα βίντεο να τα καταγράψεις και να μου τα στείλετε στο YouTube παρακαλώ πάρα πολύ. Να τα ανεβάσω στο YouTube, θέλω να τα στείλετε στο Facebook και στο Instagram μου. Η Άντζελα Δημητρίου είναι μια γυναίκα η οποία πάλεψε μόνη της και φτιάξει το όνομά της. Η Άντζελα Δημητρίου είναι ντροπή αυτό που της έχει κάνει η κόρη της. Ντροπή μεγάλη και ο γαμπρός της. Και να θυμίσω στο γαμπρό της, αυτή η επιχείρηση που λένε και λένε και λένε και λένε και λένε και λένε που ότι έχει, ήταν ένας περιπτεράς. Δεν είναι κακό να είσαι περιπτεράς. Είναι λοιπόν μεγάλο το ένσημο από περιπτεράς να γίνεις γαμπρός της Άντζελας Δημητρίου. Αν είχες λοιπόν αξία, έπαιζε πολύ τζόγο, αλλά έχει πολλά χρόνια να παίξει. Αυτό δεν μας ενδιαφέρει τι έκανε η κυρία Άντζελα, δικό της το θέμα. Δεν θα μιλήσουμε για τα πλήν ή τα σύν της κυρίας Άντζελας. Και στην τελική ανάλυση, αν η κυρία Άντζελα Δημητρίου έπαιζε τζόγο, τον έπαιζε με τα λεφτά της. Δεν τον έπαιζε με τα λεφτά ούτε της κόρης της, ούτε του γαμπρού της. Και τα λεφτά που βγάζει πρέπει να τα τρώει η ίδια, όχι να τα τρώνε γύρω-γύρω οι διάφοροι. Έτσι. Γεια σου, γραμματέα, θα σου υπενθυμίσω επίσης, κυρία Όλγα Γιουρτσάκη, ότι η μάνα σου όταν γεννήθηκες έκατσε από πάνω σου και σε μεγάλωσε σαν πατέρας και μάνα. Καλησπέρα Κατερίνα. Για να δω, είναι η Κατερίνα η πραγματική αυτή η φίλη μου? Όχι, δεν είναι η Κατερίνα η πραγματική. Λοιπόν, στα νησιά, η Αντζέλα είναι συνάδελφος από την Άντζελα. Αντζέλα έχει συναντηθεί. Η Άντζελα έχει υπάρξει φίλη μου. Τι μου γράφεις τώρα εσύ, τι μωρέ, πλάκα κάνεις? Έχουμε δύο. Έχει υπάρξει γνωστή μου. Όχι, φίλη μου, δεν είναι μεγάλη κουβέντα η λέξη. Φίλη, γνωστή μου, ναι, έχει υπάρξει. Ιωάννα, όχι, δεν καλύτερο, έχω τραγουδήσει με την κυρία Δημητρίου. Σταυρούλα, με ευχαριστώ. Γραμματέα Κορίνα Βάτρου, ευχαριστώ. Λοιπόν, πάμε τώρα.